Από τη μία χωρίζει με το Φώτη Βαλάτο, από την άλλη μαθαίνει πως και ο άλλος πρώην Αχιλλέας Βυγκόπουλος παντρεύεται. Λίγο το έχεις. Έτσι εξηγείται γιατί τον τελευταίο καιρό είναι μπερδεμένη συναισθηματικά η Δήμητρα Ματσούκου. Δεν πέρασαν λίγες ημέρες που είδαμε την ηθοποιό σε τρυφερά τετατέτ στη θάλασσα με ένα αγωιτευτικό κύριο. Είναι ο Φάνης Κλωνόπουλος και είναι μάνατζερ αθλητών. Μετά τον έναν Φώτη, στον άλλον Φάνη. Μόνο που αυτή τη φορά δεν μιλάμε για δημοσιογράφο, αλλά μιλάμε για μάνατζερ παικτών και ποδοσφαιριστών πιο συγκεκριμένα. Από τους πιο πετυχημένους, όπως λένε οι πληροφορίες μας σε αυτό το χώρο, ένας άνθρωπος που λειτουργεί συμβουλευτικά ακόμη και σε Έλληνες ποδοσφαιριστές που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Όλοι μιλούσαν για το νέο μεγάλο έρωτα της τοπίου. Οι κοινές φωτογραφίες έβγαζαν μάτι. Ο δεσμός χρονικά τοποθετείται εδώ και περίπου 1,5 μήνα και οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως από τον Gossip TV αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Η κυρία Ματσούκα δείχνει ερωτευμένη όσο ποτέ ή μήπως τελικά θα είναι ένας έρωτας του καλοκαιριού έντονος, παθιάρικος που το Σεπτέμβριο θα τελειώσει, οψόμεθα. Πριν προλάβει να τελειώσει ο Ιούλιος μαθαίνουμε πως χώρισαν. Πήλος επίδαυρος και μετά ήρθε χωρισμός. Φαίνεται πως το πλοίο της επιστροφής το πήρε μόνος τον Φάνης Κλωνόπουλος, μιας και ηθοποιός είπε να περάσει μία βόλτα από τη Μύκονο να δει αν φυσάει. Εκεί ήταν ο επιχειρηματίας Γιάννης Φίξ, οι δυο τους είχαν γνωριστεί πριν από ένα μήνα στη Βάρκιζα και σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, στο νησί των Ανέμων το ειδήλιο τους φούντωσε και έγιναν αμέσως ζευγάρι. Το μέτρημα για το καλοκαίρι δεν τελείωσε, έρχεται και ο Αύγουστος. Η Λάουρα Νάργιας, μιλώντας στο Σταρ, δήλωσε θαυμάστρια της Έλενας Παπαβασιλείου και της ευχήθηκε να περάσει καλά, εάν και εφόσον την αντικαταστήσει στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη. Βοά ο τόπος, κυρίες και κύριοι. Η Έλενα Παπαβασιλείου αναμένεται ως ονούπο, με τη συμπαράσταση του Βαγγέλη Περί, να αναλάβει δράση ως το νέο κορίτσι του Θέμου. Τι λέει όμως άραγε για αυτήν την εξέλιξη η παλιά Λάουρα Νάργιας? Πήρε ταυτί μου, ναι, ότι παίζει στον Αντένα να πάει η Έλενα Παπαβασιλείου, ναι, γιατί την πρότεινε ο Βαγγέλης Περίς. Πώς σου ακούστηκε αυτό? Είναι σίγουρο αυτό. Μακάρι να πάει. Αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη και εντυπωσιακή κοπέλα, δεν το συζητώ. Έξυπνη. Και ξέρω ότι άμα θα πάει θα περάσει τόσο καλό όσο πέρασα κι εγώ. Και θα μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ανεξίκακη κοπέλα η Λάουρα. Άλλη στη θέση της θα πέρναγε την αντικαταστάτριά της από γενναίες 14. Όμως εκείνη προτιμά να εκφραστεί σε στυλ «Άντε Έλενα, απόλαυσέ το όσο μπορείς, γιατί τα κορίτσια του Θέμου είναι πάντα προσωρινά». Θα της κάνει, πιστεύω άμα θα πάει και όλα, θα της κάνει το ίδιο καλό όσο έκανε και σε μένα τώρα στο Όλα 12. Πάπαλα το όλα για τη Λάουρα Πέδες. Έχει εμπεδώσει την κατακεφαλιά και γυρεύει τώρα κάπου αλλού δουλειά. Είμαι ανοιχτή σε όλα, αλήθεια σου λέω. Είμαι νέα, ψάχνω για εμπειρίες, θέλω να μάθω πράγματα, θέλω να κάνω αυτό που αγαπάω πάρα πολύ. Έχω ρίξει να δουλέψω, οπότε... Άτιμη ζωή. Η Παπαβασιλείου θα δει το φως του ηλίου, ενώ η Λάουρα θα ψάχνει με το φακό κάποια εκπομπή να τρουπώσει. Σε βλέπω τόσο χαμογελαστή που νιώθω ότι μπορεί να έχει μπει και ένας έρωτας στη ζωή. Όχι, είμαι πάρα πολύ ένας positive άνθρωπος, ναι, περνάω καλά. Σου λέω μόλις επέστρεψα από διακοπές, έχω θετική ενέργεια, ναι, γέμισα, ναι, ήδη μπαταρίες, μαύρισα. Κουράγιο Λάουρα, συνέχισε να κρατάς το ηθικό στα ύψη και όλο και κάτι θα προκύψει. Συνώνυμο της ξέφρενης διασκέδασης είναι η Πάρος. Σήμερα ξεκινάμε βούτιες στην πισίνα ή στα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας, ενώ το απόγευμα όλοι χορεύουν στους ρυθμούς της dance μουσικής με τη διάθεση να εκτοξεύεται στα ύψη. Κάπως έτσι είναι ένα κλασικό απόγευμα στην Πάρο. Στις 5 σηκώνονται όλοι από τις ξαπλώστρες και δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στο beach bar. Πάσε πάπα! Χαμός Πάρος! Αφήνουν τη θάλασσα και κάνουν βουτιά στη διασκέδαση. Δεν υπάρχουν τα μπρατσάκια σου! Δεν υπάρχουν. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια, μην πνιγούμε μετά. Πίνω και χορεύω, το είπα να το ξέρω. Τι Πάρο! Περνάνε όλοι τέλεια!
πάρτι γεμίζουν τις μπαταρίες τους πρώτη ξαπλώστρα θάλασσα. Κοιτάξτε με και ελάτε όλοι πάρω. Με σηκώνετε κίτρι σ' άσπρο καπέλο. Για να μην μας χαρέσει ο ήλιος. Έχουμε έρθει εδώ και δύο μέρες, είναι πολύ ωραία. Και λέω να έρθει όλη η Αθήνα, να έρθει εδώ όλοι. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε Αθήνα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τι κάνει? Μέλη. Τέλει. Όλα καλά. Πολύ καλά. Δεν φαίνεται. Σε αυτό το νησί πηγαίνουν όλοι χωρίς τέρι. Λες και υπάρχει απαγορευτικό. Το κορίτσι σπίτι. Το κορίτσι σπίτι. Με τη μαμά. Με τη μαμά, με τη μαμά. Τα ζευγάρια Αθήνα. Μένουν πίσω, μένουν πίσω.